Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να σα πω δύο λόγια. Καταρχήν, χαίρομαι που θα μιλήσω χωρί τη μάσκα, κάτι που κάνουμε στι τάξει συνήθω και είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, ε, είμαστε μάρτυρε μια σημαντική προσπάθεια του Κομμουνιστικού Κόμματο που αναλύει το παρελθόν και το παρόν του Ελληνικού Πανεπιστημίου και τι σχέσει του με την κοινωνία και το σημερινό κράτο, που προτείνει συγκεκριμένε δράσει για τη βελτίωση των συνθήκων. Λειτουργία των Ιδρυμάτων και τέλο, δίνει τη δική του διέξοδο με την παρουσίαση ενό νέου πανεπιστημίου σε ένα άλλο κράτο, που θα έχει σαν επίκεντρο τον άνθρωπο και τι ανάγκε του. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται σε ένα εκτεταμένη έκταση φυλάδιο που έχει εκδοθεί εδώ και καιρό και απαιτεί μελέτη και ανάλυση από κάθε κύτταρο και σε κάθε κύτταρο τη πανεπιστημιακή ζωή. Η σημερινή συγκέντρωση θεωρώ ότι αποτελεί ένα ποιοτικό άλμα σε αυτή την προσπάθεια. Το είχα γράψει πριν την συγκέντρωση της ομιλίας, αλλά διαπιστώνω ότι όντως αποτελεί ένα ποιοτικό άλμα σε αυτή την προσπάθεια. Ένα άλμα που απευθύνεται στους πανεπιστημιακούς και τους ερευνητές, ζητώντας τους να, εκφρασ... να εκφράσουν τις απόψεις τους, να ασκήσουν κριτική στις θέσει αυτές και να τις εμπλουτίσουν με συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις. Αυτές οι θέσεις δίνουν το όραμα του ΚΚΕ που το ΚΟΚΟΕ θέλει για το Πανεπιστήμιο των Λαϊκών και Κοινωνικών Αναγκών, για το Πανεπιστήμιο του Εργατικού Κράτου, το αύριο. Κατά τη γνώμη μου, αποτελούν τη ρεαλιστική βάση για συζήτηση και εξειδίκευση πάνω στα ζητήματα που καταπιάνεται, στα ζητήματα τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο στο αστικό κράτο, όσο και στο αυριανό, το εργατικό κράτο. Είναι γεγονό ότι το σημερινό πανεπιστήμιο εξυπηρετεί καλύτερα από ποτέ το ρόλο που του επιφυλάσσει το κράτο στο οποίο ζούμε που είναι οι ανάγκε τη εγχώρια και διεθνού βιομηχανία στη λογική τη βελτιστοποίηση των προϊόντων που παράγει και των υπηρεσιών που προσφέρει. Είναι όμω αυτό ο ρόλο που εμεί, τα μέλη τη πανεπιστημιακή κοινότητα, θέλουμε από το Πανεπιστήμιο. Ανταποκρίνεται στι ανάγκε μα. Ανταποκρίνεται στι ανάγκε τη κοινωνία. Αν δει κανεί τα προβλήματα από τι φυσικέ καταστροφέ, την υγεία, την αμυντική θωράκιση τη χώρα και όλα τα θέματα που καταπιάνεται το Πανεπιστήμιο, θα καταλήξει στο γεγονό ότι το Πανεπιστήμιο προωθεί περισσότερο την επιχειρηματικότητα και το κέρδο παρά τι κοινωνικέ ανάγκε. Στη σημερινή παρουσίαση, παύλα συζήτηση, παύλα κάλεσμα, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρέμβαση που αφορά σε ένα κομβικό θέμα, εκτιμώντα ότι συμβάλλω με τον τρόπο αυτό στη συζήτηση και στην εμβάθυνση των θέσεων που παρουσιάζονται. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη θέση των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών στο σημερινό Πανεπιστήμιο, που είναι άλλωστε και στο επίκεντρο τη σημερινή συζήτηση. Μα αρέσει το σημερινό Πανεπιστήμιο και οι δομέ του. Ποια είναι εκείνα τα θέματα που εγκλωβίζουν του καθηγητέ και του ερευνητέ στο κυνήγι του όνειρου ενό καρότου που δεν το γεύονται ποτέ. Αν το σημερινό μοντέλο ήταν κοινά αποδεκτό, λαθεμένο, παροχημένο κλπ., θα το πολεμούσε η μεγάλη πλειοψηφία από το μα από του καθηγητέ και του ερευνητέ. Το πολεμά, όχι. Σίγουρα όχι στο μέγεθο και στον παλμό ε, τη αντίθετη άποψη. Για ποιο λόγο. Ο λόγο είναι σύμφυτο με το καπιταλιστικό όραμα. Είναι η ελπίδα που έχουμε, που έχουμε λέω, ω επικεφαλή τη έρευνα και τη παροχή υπηρεσιών, να πετύχουμε το όνειρο να πιάσουμε την καλή που λέμε λαϊκά. Να παράξουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που θα καταφέρει να βγει στην αγορά να είναι καλύτερο, ταχύτερο και οικονομικότερο του ανταγωνισμού και κατά συνέπεια να μπορέσει να διεισδύσει στην αγορά. Μάλιστα, το καρότα αυτό είναι διανθισμένο με την επιχειρηματικότητα του καθηγητή ή του ερευνητή μέσα από τι spin-off εταιρείε, τη διαχειριστική του αρτιότητα, ακόμα και αν δεν έχει σπουδάσει η διοίκηση επιχειρήσεων, έτσι ώστε να κάνει το πετυχημένο exit που λένε και να κερδίσει τόσα εκατομμύρια που θα του επιτρέψουν να ανέλθει κοινωνικά και να επενδύσει πλέον ω νέο και φιλόδοξο καπιταλιστή στι πλάτε των φοιτητών και των ερευνητών του. Ή πιο απλά και λιτά, να καταφέρει στι σημερινέ συνθήκε να συμπληρώνει το πενιχρό του μισθό, γιατί πενιχρό είναι ο μισθό ενό καθηγητή πρώτη βαθμίδα, όταν από αυτόν θα πρέπει να ικανοποιήσει υποχρεώσει και αναλλαστικέ δαπάνε που αφορούν στο επάγγελμά του, για να ζει στην οικογένειά του. Αυτό ισχύει καταφανώ στα τεχνολογικά ειδήματα και στι ιατρικέ σχολέ, αλλά αρχίζει να εφαρμόζεται και σε άλλε σχολέ κλασική παιδεία. Βλέπε εικονικά μουσεία και βρίσκουαλ παρουσιάσει κλπ. Για να δούμε όμω. Πόσο αληθινό και πόσο εφαρμόσιμο είναι αυτό το μοντέλο που μα προσφέρει ο καπιταλισμό από τα γενοφάσκια του, Είναι γεγονό ότι στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία, την ύπαρξη και εξέλιξη αυτή τη κουλτούρα τη επιχειρηματικότητα, οι επιτυχημένε εταιρείε που αναπτύχθηκαν και παρήγαγαν ένα αγαθό που μπόρεσε να διεισδύσει στην αγορά, που κέρδισαν το λότο τη τεχνολογία με την αξία του, είναι λίγε, πολύ λίγε σε σχέση με αυτέ που ιδρύθηκαν για τον λόγο αυτό. Συγκεκριμένα, στον χώρο του μαγνητισμού και των μαγνητικών υλικών που ασχολούμαι, γνωρίζω μόνο τρει συναδέρφου παγκόσμια, σε σύνολο χιλιάδων, που κατάφεραν κάτι τέτοιο. Να πούμε δε ότι η αδιαφάνεια και η διαπλοκή που συνοδεύει όλε τι εμπορικέ ανταλλαγέ, και αυτό είναι το κρίσιμο, και κατά συνέπεια και την εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, έχουν τα αντίθετα ή και τραγικά αποτελέσματα για του εφευρέτε και του δημιουργού αυτών των προϊόντων και των σχετικών εταιριών. Η πρώτη ματιά λοιπόν μα λέει ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των καθηγητών επιχειρηματιών αναδεικνύεται επιτυχημένο. Και αυτό στι συνθήκε τη μεγάλη φτωχομάνα των ΗΠΑ. Αυτά τα νούμερα είναι δραματικά μικρότερα στην Ευρώπη και ακόμα μικρότερα στη χώρα μα. Στη χώρα μα συγκεκριμένα, αλλά και στι περισσότερε περιπτώσει τέτοιων επιχειρήσεων στι άλλε χώρε τη Ευρώπη, οι εταιρείε αυτέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ, οι εταιρείε ζουν από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και από κρατικέ ενισχύσει. Ακόμα και αυτέ που διαφημίζονται σαν βέλτιστε πρακτικέ, δεν αναδεικνύουν όλε τι δυνατότητε που θα μπορούσαν να έχουν κάτω από άλλε συνθήκε. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο, αλλά δεν είναι μόνο το γεγονό ότι η πιθανότητα επιτυχία είναι μικρή και δεν αφορά όλου. Είναι το μοντέλο ανάπτυξη που είναι λάθο. Διότι το κεφάλαιο που λιμνάζει και περιμένει την ευκαιρία ή τι ευκαιρίε να ενεργοποιηθεί, δεν αξιοποιείται όσο πρέπει και όπω πρέπει στον καπιταλισμό. Αντίθετα, έχει αποδειχτεί στην πράξη στο παρελθόν, στο πρώτο πείραμα σοσιαλιστική ανάπτυξη στον πλανήτη, ότι ο κεντρικό σχεδιασμό που ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκε σε συνδυασμό με τη σοσιαλιστική συσσόρευση, όχι μόνο επιταχύνει, αλλά πολλαπλασιάζει του ρυθμούς ανάπτυξη και αυτό για όφελο όλη τη κοινωνία όλων των εργαζόμενων. Σε αυτό το κράτο, ο καθηγητή και ο ερευνητή χαίρουν τη κοινωνική καταξίωση γιατί ασχολούνται με κοινωνικέ και λαϊκές ανάγκε και νέμονται τα κοινωνικά αγαθά που δικαιούνται. Χτίζουν οι ίδιοι ένα νέο κράτο όπου η παραγωγή ενέργεια θα είναι προσιτή στο κάθε νοικοκυριό. Η περίθαλψη δεν θα είναι προνόμιο των λίγων, αλλά όλη τη κοινωνία. Η σύντηση θα είναι προσιτή στο καθένα. Η άμυνα τη χώρα θα είναι πραγματική και αποδοτική και όχι ληστρικά ακριβή για όφελος των ξένων και ταυτόχρονα απογοητευτικά ελλειπής για τις εθνικές ανάγκες. Ο πολιτισμός θα αφορά όλον τον λαό και την ανίψωσή του, ο αθλητισμός θα είναι καθημερινότητα όχι μόνο στα βόρεια προάστια και το ψυχικό, αλλά και για τις εργατικές κοινικίες και τα χωριά μας. Έχω επίσης την αίσθηση ότι αυτός θα είναι και ο πετυχημένος τρόπος για την επιστροφή των λαμπρών μυαλών που εγκατέλειψαν τη χώρα για αναζήτηση καλύτερη τύχη στο εξωτερικό. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε το ΚΚΕ στο δρόμο που έχει χαράξει στην κατεύθυνση αυτή. Να εξειδικεύσουμε αυτέ τι θέσει και να τι κάνουμε ευνόητε και απτέ για τον κάθε εργαζόμενο. Στη λογική αυτή, από τη μεριά των συναδέρφων του ΕΜΠ, από τη μεριά τη ΔΙΠΑΚ του ΕΜΠ, καλούμε το ΚΚΕ να συζητήσει με τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές του ερευνητέ του ΕΜΠ τι θέσει αυτέ στο Πολυτεχνείο με στόχο να τι εμπλουτίσει και να τι διαχύσει στην ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ.